Βασικά θέλω να μου πείτε ό,τι θέλετε. Σαν τι. Μπορεί να είστε όσο δημιουργικοί ή κοινότοποι θέλετε. Ωραίο. Δηλαδή, έχετε το μικρόφωνο μπροστά σας, πείτε ό,τι θέλετε. Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Το σημερινό μας θέμα είναι ελεύθερο. Θα ρωτήσουμε τον κόσμο να μας πει ό,τι θέλει. Είτε για τον εαυτό του, είτε σκέψεις του, είτε κάτι που πάντα ήθελε να εκφράσει μπροστά σε μια κάμερα και ένα μικρόφωνο, αλλά ποτέ δεν του είχε δοθεί ευκαιρία. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι θα μας πούνε. Φύγαμε. Μπορεί να γίνεται όσο δημιουργικές θέλετε ή όσο όχι δημιουργικές. Ωραία. Πείτε μας κάτι για εσάς ή που σκέφτεστε. Κάτι που σκέφτομαι. Μόλις έφυγα από μια συνέντευξη για να δουλέψω σε περίπτερο, αυτό σκέφτομαι. Συνέντευξη για να δουλέψω σε περίπτερο, ναι, Τι σε ρωτάνε. Αν έχεις πρόβλημα με τις αποστάσεις, γιατί έχουν 15 περίπτερα και μπορεί να χρειάζεται να δουλεύεις από εδώ και από εκεί. Α, ναι. Ναι. Και τι απάντησες? Ότι δεν έχω θέμα με τις αποστάσεις. Κάτι που πάντα θέλετε να μοιραστείτε με τον κόσμο, μπορεί να είστε όσο δημιουργικοί τώρα θέλετε. Τώρα μας ρωτάνε έτσι μες στη μούρη, δεν σου λέει τίποτα. Εκφράστε τα συναισθήματά σας, παιδιά. Έχω ένα κενό μέσα μου. Ξεκίνα εσύ. Γεια σας, με λένε Αναστασία, είχα γενέθλια πριν λίγες μέρες. Ωραία, από εκεί. Γεια σας. Εξαρτάται που είναι τα περίπτερα, άμα είναι στη Θεσσαλονίκη το ένα, όχι, το άλλο, όχι, είναι στη Ρόδο. Όχι, είναι στην Αττική. Και σε πήρανε, ξέρεις. Θα πάω αύριο για δοκιμαστικό. Α, ωραία, συγχαρητήρια. Ναι, τέλειο. Εγώ είμαι άνθρωπος πληροφορικής. Προγραμματιστής. Όχι, τεχνικός. Τεχνικός. Με κατσαβίδια δουλεύουμε. Α, ωραία. Φτιάχνεις υπολογιστές, και αυτό, και αυτό. Μιας και βρισκόμαστε κοντά σε στάσεις του μετρό, η πρώτη εικόνα που μου έρχεται και ένα θέμα να συζητήσω είναι γιατί κόβουν τα δέντρα στην Αθήνα για να κάνουν στάσεις στο μετρό. Δηλαδή μπορούν να τις κάνουν τις στάσεις του μετρό χωρίς να κόβουν τα δέντρα ή να τα μεταφυτεύουν. Αυτό είναι κάτι που μου ήρθε τώρα έτσι που το συζητάμε. Αυτή είναι η φίλη μου η Μαρία, είναι η γριά. Επειδή την περνάω κάποια λίγα χρόνια, τέλος πάντων. Μου ρίχνει 20 χρόνια, μην την κοιτάτε έτσι, μικροδείχνει. Ισχύει, όταν είναι να γίνει κάποια μια ανάπλαση ή οτιδήποτε, το πρώτο πράγμα που φεύγει είναι τα δέντρα. Τα δέντρα, ναι. Ενώ μπορούσαν να τα βγάλουν και τα ξαναβάλουν ή να βρουν μια άλλη λύση. Απλά θα κόστιζε περισσότερο προφανώς. Στη Θεσσαλονίκη θα βγάλουν ολόκληρο. Αρχαιολογικό χώρο. Ακριβώς. Είδες, θα βλέπεις. Υγεία, να εξυγειαθούν τα πάντα. Πιστεύω στην υγεία, με την ευρύτερη έννοια όμως. Όχι μόνο όσον αφορά τον οργανισμό. Δηλαδή. Δηλαδή. Και με όλα αυτά που ακούγονται για τις γυναικοκτονίες, για τις παρενοχλήσεις, για όλα αυτά, να εξυγειανθούν γενικά οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό. Αυτή είναι η ευχή μου και για το 2022 και έπειτα. Εγώ είμαι ο Ρασούλ, είμαι από το Ιράν και μένω στην Ελλάδα τώρα περίπου 2 χρόνια και 8 μήνες, νομίζω. Και ήθελα να ευχαριστήσω για όλα τα πράγματα που μου έδωσαν στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τίποτα άλλο. Δεν μπορώ πιο πολύ να μιλήσω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κι εμείς. Κάνω όνειρα, ο Θεός γελάει, το προσπαθώ, όλα καλά. Έχω 3 σκυλάκια. Α. Ναι, τα αγαπώ πολύ. Εμένα απλά μου αρέσει η μουσική, ξέρω, δεν ξέρω. Ασχολούμαι με τη μουσική. Τι είδους μουσική σ' αρέσει? Πολλά, πέρα από τα... κυρίως η jazz και η blues και το punk και το hip hop και... Απ' όλα. Έρχεται 500 ευρώ λογαριασμός ΔΕΗ, θα τα πω εγώ, που ένα δίμηνο και είμαι μόνο ένας άνθρωπος και να ρωτιέμαι τι στο... Για όλο έκανα πραγματικά και ήρθε 500 ευρώ λογαριασμός ΔΕΗ. Και δεν φτάνει και το άλλο. Ήρθανε και τα κοινόξα 100 ευρώ. Σου λέει επειδή είναι 110 τετραγωνικά το σπίτι. Που δεν ήθελα να είναι 110 τετραγωνικά το σπίτι. Έμενα με τους γονείς μου. Θεός συγχωρέσεις, τους έχασα και τους δύο. Ναι, ήταν λίγο τραγικό. Και μου άφησαν ένα σπίτι 110 τετραγωνικά να μου έρχεται η ΔΕΗ 500 ευρώ και να κοινόξα 100 ευρώ. Και εγώ να πρέπει να τα πληρώσω όλα αυτά με μια δουλειά 600 ευρώ. Τι να σου πρωτομείνει, θα μου πει τώρα. Τα πες όλα. Και παίζει. Κάπως, ναι. Παίζω κάποια όργανα. Κάνω και λίγη μουσική μόνος μου, ενώ με υπολογιστές και τέτοια. Είσαι σε κάποιο συγκρότημα, μπορεί κάποιος να σε βρει? Όχι. Κάνω πλέον ειδικά απλά μόνος μου πράγματα. Να κάνουμε όνειρα, να μην σταματάμε, γιατί με τον COVID δεν μπορούμε να κάνουμε όνειρα. Και έχουν χαθεί και οι προσωπικές σχέσεις. Ας είναι καλά τα Tinder
τα ψηφιακά αυτά, αλλά και αυτά αποτυχία είναι. Το ξέρω, το έχω δοκιμάσει, να ξέρετε. Μην τα δοκιμάσετε. Δεν έχω κάτι τώρα. Δεν έχεις. Δεν έχω κάτι, όχι. Ωραία, ξαναλέω αυτό που είπα. Εκφράστε τα συναισθήματά σας, παιδιά, επικοινωνήστε. Μιλήστε, μιλήστε, μην κρατάτε τίποτα. Αφήστε τα μούτρα, αφήστε τα μούτρα και απλά μιλάτε. Έχετε πρόβλημα, πείτε το. Είστε χαρούμενοι, πείτε το. Αγαπάτε, πείτε το. Τέλος. Μιλάς εκ πείρας, έχει γίνει κάτι που σου έμαθε αυτό το μάθημα? Η ζωή. Α, γενικότερα. Ναι, είναι χάλια. Βγήκα 3 ραντεβού, τα 2 πτυχία, τα 3. Δεν το βλέπω, δεν το ψήνω. Άσε που αυτός δεν ήταν καν εμβολιασμένος. Κόλλησε κοροναϊό, μπήκε μέσα νοσοκομεία, εντάξει, επέζησε. Αλλά από τότε βάλε τη σκιά του, εντάξει, δεν γίνεται έτσι σχέση. Πώς θα έρθει επαφή προσωπική, άμα δεν καταλαβαίνεις. Έχεις κάποια σελίδα, ανεβάζεις τίποτα? Ναι, έχω ένα SoundCloud που ανεβάζω κάποια πράγματα, Sentence, κάποια λίγα στο YouTube, αλλά ανεβασμένα από άλλους, όχι από μένα. Να μας δώσεις στοιχεία να σε βάλουμε μετά στο description, από κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Κάτι για εσένα, μπορώ να σου μιλήσω ελληνικό? Ναι. Ωραία. Με λένε Γιώργο, είμαι ηθοποιός από το 2008. Εργάζομαι παράλληλα και στην εστίαση. Μ' αρέσει πολύ το θέατρο, αγαπώ πολύ το παιδικό θέατρο, αγαπώ πολύ τα παιδιά. Γιατί πιστεύω στη δύναμή τους να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο. Λοιπόν, η μαύρη είναι Shadow. Ο ασπρόμαυρος είναι ο Ρωμαίος. Είναι δύο πολύ χοντρά, χαζά γατιά, αλλά τα λατρεύω. Όποιος θέλει δωρεάν μαξιλάρι, να τα. Μην κοιτάτε εδώ, παίρνει πολύ πιο χοντρά από όσο τα βλέπετε. Αυτή είναι η φακιδομούρα μου εδώ, η Βικτόρια. Και αυτή είναι η Ζιζέλ, τη βρήκα στο δρόμο και τη μάζεψα. Αυτά είναι τα παιδάκια μου. Μπορείς να μην, μας απαντήσεις και εσύ να μην είσαι δημιουργικός, απλά να μας πεις τι κάνεις στη ζωή σου, αν θέλεις. Σκοτώνω κορονοϊό. Αυτή η δουλειά, με απολυμάνσεις. Αλήθεια. Κυνηγάω τώρα, χαίρομαι στα λεφτά. Αυτό κάνω. Καλό είναι. Πολύ ωραίο. Πληρώνει, καλά είναι. Είναι από τις δουλειές που έχουν ανάπτυξη με τον κορονοϊό. Να είναι καλά, δεν θέλουμε να τελειώσει. Απολαμβάνουμε κάθε λεπτό του κορονοϊού, γεμίζουν οι τσέπες μας. Καταλαβαίνεις, είμαι και μεγάλη γυναίκα. Είμαι μεγάλη γυναίκα, 35 χρονών. Μια χαρά είσαι. Καλά είμαι, πώς με βρίσκεις? Ναι, πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά κρατήσεις. Καλά ανέβηκες ξαφνικά. Τέτοια μου λέτε. Ανεβαίνω. Μέχρι τώρα είδαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν επίσης εμφανιστεί στο επεισόδιο μας σχετικά με την νομιμοποίηση της κάναβης. Επειδή αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση να κάνεις το πείτε μας ό,τι θέλετε ή πείτε μας κάτι για εσάς γενικότερα για να γνωρίζουμε τους φίλους μας έξω στον δρόμο, την είχα κάνει και στον κόσμο στον οποίο είχα μιλήσει όταν είχα βγει για το επεισόδιο για τους Τούρκους. Και θα σας δείξω τώρα στο υπόλοιπο του επεισοδίου τις απαντήσεις τους. Απολαύστε. Είμαι η Ιωάννα. Είμαι ο Ξενοφών. Έχω σπουδάσει κοινωνική ανθρωπολογία. Και εγώ είμαι περιβαλλοντολόγος. Εγώ ασχολούμαι με τη φωτογραφία και το κινηματογράφο. Και εγώ στον ελεύθερο μου χρόνο με τη ζωγραφική, ζωγραφίζω, αυτά. Τίποτα, λέγομαι Νάνση, είμαι 23 χρονών και είμαι φοιτήτρια. Τι σπουδάζεις? Είμαι εκπαιδευτικός ηλεκτρολόγος μηχανικός στην ΑΣΠΕΤΕ. Έχω τελειώσει ιατρική, περιμένω να πιάσω δουλειά. Και μου αρέσει να κάνω ποδήλατο, να γυμνάζομαι κτλ. Κτλ. Οτιδήποτε έχει να κάνει με γυμναστική. Βάρη, πολεμικές τέχνες, το ένα το άλλο. Αυτά, πυγμαχία. Εγώ δουλεύω με παιδάκια, με δασκάλα. Α, τι ωραία. Αυτά, γυμνάζομαι. Όλα. Λίγο απ' όλα. Μαζί γυμνάζεστε? Όχι. Πες τι κάνεις. Καποέιρα κάνω. Α, ωραία. Ωραία, λοιπόν, είμαι 23 χρονών, είμαι φοιτήτρια νοσηλευτικής, έχω ένα παιδάκι, είμαι παντρεμένη, αυτά. Δεν σου φαίνεται? Ναι, μου το λένε συνέχεια, ότι μικροδείχνω, ότι μπορεί να νευριάζω τώρα, αλλά μετά θα μ' αρέσει, και ότι έκανα πολύ μικρή παιδί, μου λένε, γιατί μπήκα σε αυτή τη διαδικασία τόσο μικρή. Αλλά το ήθελα, δεν το μετάνιωσα. Θα το ξανά έκανα δηλαδή. Τώρα κοιτάω για το δεύτερο. Νιώθω πολύ πνιγμένος. Πολύ πνιγμένος, πολύ καθημερινότητα, πολύ ρουτίνα. Αυτά. Οι περισσότεροι είμαστε έτσι. Και πώς ξεσκάς? Πώς ξεσκάω? Αναγκαστικά με κάποιο αθλητισμό.
με καμιά βόλτα να, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις, γιατί δεν βγαίνει, παιδιά. Από δουλειά. Από δουλειά. 16 ώρα, 15 ώρα. Δουλεύουμε 8 ώρα και λέμε να είμαστε καλά, που είναι μόνο 8 ώρα σήμερα. Είμαι 50 χρόνων και δάσκαλος. Μου αρέσει η μουσική, αυτά δεν είναι. Τι μουσική σας αρέσει? Ρετρό και κλασική. Ρετρό, ροκ, δίσκο. Μου αρέσει, όχι. Δίσκο, άμπα, τι να πω, Νταλιντά, αλλά και ο Φρέντι Μέρκιουρι, αυτό το είδος τη μουσική ακούω. Κλασική μουσική. Εγώ και τα ίδια, φοιτητές είμαστε αρχικά. Γιώργος, Γιάννης. Δουλειά, σχολή προσπαθώ, λίγο προπόνηση, λίγο να βρούμε τους ρυθμούς μας με αυτήν την κατάσταση τώρα. Αλλά γενικά, εντάξει, δεν ξέρω. Λίγο περίεργες καταστάσεις ζούμε αυτόν τον καιρό. Ξεκίνα εσύ. Είμαι η Νάνση και είμαι καλά. Αυτά. Εγώ είμαι ο Τζίμις, είμαι ακόμα καλύτερα. Άμα θέλετε να πείτε κάτι άλλο, αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Ωραία, τέλειο. Δώσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Κοίτα, εγώ μουσικός του δρόμου είμαι. Εδώ την τραβολογάμε μαζί με ένα φίλο μπάσκετ που κάνει ένα κομμάτι. Μας κάνει λίγο τη δύσκολη, εντάξει, θα το βρούμε. Αυτό. Λοιπόν, γυρνούσα μια μέρα σπίτι μου και πετυχαίνω στη Δάφνη τον Δημήτρη να παίζει μουσική, ο οποίος παίζει υπέροχα. Παίζει υπέροχα και τραγουδάει υπέροχα. Και μου λέει, έλα να τραγουδήσει μαζί μου. Και του λέω εγώ. Και μου λέει, ναι, έλα. Και πήγα και τραγούδησα μαζί του. Και ένιωσα πάρα δύσκολη, πολύ όμορφα. Μην την τώρα που τα λέει έτσι. Έτσι γνωριστήκατε. Ναι. Τέλεια. Και από τότε με παίρνουν μαζί τους και τραγουδάμε όλοι δεξιά, μαζί. Αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά. Είμαστε λίγο πιο πάνω εκεί στο θυσί. Ναι, παιδιά, άμα θέλετε, Αποστόλου Παύλου, να έρθετε να μας ακούσετε. Άμα θέλετε κι εσείς να μοιραστείτε κάτι, οτιδήποτε θέλετε, κάντε το κόσμια από κάτω στα σχόλια και ας μοιραστούμε ότι δεν έχουμε πει ίσως και θέλαμε πάντα να πούμε μεταξύ μας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, όπου μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε για να μην χάνετε κανένα νέο μας. Είμαστε αρκετά ενεργοί πια. Και αυτοί είναι οι φίλοι μας, οι μεγάλοι μας υποστηρικτές στο Patreon. Μπείτε και ρίχνετε μια ματιά. Δείτε τι κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εσάς που μας στηρίζετε έμπρακτα και ψυχολογικά. Να είστε καλά. Λοιπόν, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Μέχρι τότε, να είστε όλοι και όλες καλά.